στον αέρα. Μας παρακολουθεί και ο κόσμος πλέον από το Facebook στα κανάλια του 100% Hotel Show. Καλημέρα σε όλους. Τελευταία μέρα live εκπομπές μας. Το Hotel Innovation Section του 100% Hospitality Online Week έρχεται σιγά σιγά στο τέλος του. Και σήμερα είναι μια μέρα η οποία είναι αφιερωμένη στο sustainability. Πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να είμαστε eco-friendly και για να κάποιος με τον ήχο υπάρχει ένα θέμα. Αλλά, κύριε Βλάτζη, γιατί δεν πρέπει να είστε. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω άλλη μια φορά τους εκλεκτούς συμβουλητές μας. Σήμερα μαζί μας θα είναι ο Βάλιος Μάτσος, ο λόγος μηχανικού Καλημέρα σας. Μαζί μας θα είναι και ο Μίλτος Καλατζή μας, Regional Manager της Ελλάδας από την Σουηφάτ. Καλημέρα, Μίλτο. Καλημέρα σας. Και εννοείται, όπως πάντα, τον πιο πιστό μας θαυμαστή, αν μου επιτρέπει να πω τον τώρα, ο κύριος Αντωνάκος, συμβουλευτής της 100% Show. Καλημέρα και από τη φωνή από το Control. Γνωστή φωνή και μία εξαιρετέα. Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Επειδή ακούω το μικρόφωνο του δημιουργού πρόβλημα, Σουζάννα, σε έχω κάνει hostess, οπότε μπορείς να διαχειρίζεις τη συνδεσιμότητα των ομιλητών. Θα παρακαλούσα τους ομιλητές να έχουν το μικρόφωνο τους στο mute μέχρι να τους απευθύνεται η Σουζάννα για να μην δημιουργείται αυτό το προβληματάκι τώρα και γιατί δεν ακούγεται καθαρά στο live. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κάνουμε λοιπόν mute. Μίλησε από μηχανής θεός. Κάνουμε ένα mute στο μικρόφωνο. Λοιπόν, οπότε έλεγα ότι είμαι και εγώ μαζί σας όπως ήμουν όλες τις προηγούμενες μέρες. Είμαι η Σουζάννα Θεοδωρίδου από την Greek Addict και όπως είδαμε όλες αυτές τις μέρες, η Greek Addict είναι μια πλατφόρμα κρατήσεων τουριστικών εμπειριών. Τουριστική εμπειρία μπορεί να είναι μια ξενάγηση, ένα cooking class, wine tasting, hiking και όπως είδαμε και χθες στο live που κάναμε και ήταν επισημετήθηκε και ο Νίκος, συζητήσαμε για το πώς ένα ξενοδοχείο έχει άμεση σχέση με τα tours and activities και συγκεκριμένα ότι πλέον μπορεί να χρησιμοποιήσει τα tours and activities στο να προσφέρει μια συνολική εμπειρία στους πελάτες του. Λοιπόν, αφήνουμε μένα και προχωράμε. Ο ήχος μου είναι πολύ χαμηλά, μου λένε, βέβαια. Μισό λεπτάκι. Βοηθήστε με τώρα να δούμε. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα? Βοηθήστε με. Μ' ακούγατε και πριν καλά? Καλά σας ακούσαμε, ναι. Ωραία. Καλύτερα, Σουζάννα. Νομίζω ο κύριος Βλάτζης πρέπει να κάνει mute το μικρόφωνο του. Θα τον κάνω εγώ. Ωραία. Έχω κάνει εγώ μιούτ τον κύριο Βλάτζη. Χίλια συγγνώμη, κύριε Βλάτζη, γιατί δεν είναι λογοκρισία. Σας υπόσχομαι, όταν είναι να μιλήσετε, θα σας κάνω on mute. Λοιπόν, οπότε περνάω στον κύριο Αντωνάκο. Ελπίζω να έχουμε λύσει όλα μας τα θέματα στον ήχο. Κύριε Αντωνάκο, καλημέρα σας. Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένη από όλα όσα έγιναν όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες. Θα σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Για την ευκαιρία που μου δώσατε έτσι να βγω και εγώ στον αέρα και να συνομιλήσω με όλους αυτούς τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους και εννοείται να σας ρωτήσω για άλλη μία φορά για το σχόλιο σας, για όλα αυτά που είδαμε, ακούσαμε χτες και θα γίνουν σήμερα. Σε ευχαριστώ, Σουζάννα. Η αλήθεια είναι, καταρχάς, είχα στο μυαλό μου να κάνω αυτή την τοποθέτηση το τέλος της σημερινής κουβέντας μας, αλλά αφού μου κάνεις την πάσα, πρέπει να πω το εξής και να ανατρέξω και σε ένα SMS που ξέρεις ότι σου στείλα την Τρίτη. Πρέπει να σου πω ότι προσωπικά νιώθω ενθουσιασμένος από το πώς διαχειρίζεις αυτό το session όλες αυτές τις μέρες. Έχω εντυπωσιαστεί, καταρχάς, πολλοί δεν με ξέρουν. Όσοι με ξέρουν γνωρίζουν ότι λέω πράγματα μόνο που πιστεύω και όχι πράγματα που απλά χαϊδεύουν τα αυτιά του συνομιλητή. Νιώθω λοιπόν εντυπωσιασμένος γιατί είδα ένα νέο παιδί το οποίο ασχολήθηκε με ενθουσιασμό με ένα καινούριο project.
σε πράγματα που δεν ήταν και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποίησε να τα ξέρεις. Αυτό σήμαινε μεγάλο φόρτο προετοιμασίας, κατεύθυνσης. Ήταν καταπληκτικό. Θέλω πραγματικά εκ μέρους της διοργάνωσης να σε ευχαριστήσω. Ήταν εκπληκτική η παρουσίαση εκ μέρους σου. Θέλω να σου πω ότι το 100% Hotel Show από εδώ και πέρα είναι δίπλασιο σε ό,τι χρειαστείς. Και θα χαρούμε να βρούμε και άλλους τρόπους. Και επειδή ξέρω ότι θα έχω γρήνες μετά, θα πρέπει να δώσω τα credit και στον Νίκο που ήσουν η πρότασή του. Έτσι, τον Νίκο τον Μωράτη που μας ακούει. Αυτό σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, δεν θέλω να μείνω περισσότερο για να μην θεωρεί κιόλας ο κόσμος ότι ευλογούμε τα γένια μας μεταξύ μας, αλλά επειδή κάποια πράγματα στην Ελλάδα δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Όταν κάποιος δηλαδή κάνει τη δουλειά του σωστά, δεν πρέπει να το θεωρείς δεδομένο, πρέπει να το αναδεικνύεις. Θεωρώ χρέος να το αναδείξω. Τώρα, σε σχέση με το πώς αισθάνομαι, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Είναι αλήθεια ότι οραματιστήκαμε κάτι πολύ καλό όταν το σχεδιάζαμε. Είχαμε πολλές, προφανώς, πολλά ερωτηματικά για το αν αυτό θα βγει, γιατί εμπλέκονταν και άλλοι άνθρωποι, έπρεπε να δοθεί πληροφορία, έπρεπε να γίνει μια πλατφόρμα συζήτησης, έπρεπε να τεθούν προβληματισμοί, να βγουν συμπεράσματα. Μέχρι τώρα αισθάνομαι ότι αυτό έχει γίνει σε έναν εξαιρετικά καλό βαθμό. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Προφανώς είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς που έγινε από όλο το team, γιατί τόσο το team της Demand First and Media, όσο και το team της Hotelier Academy, αλλά επίσης και οι συνεργάτες μας, όπως εσύ, όπως η Βίκη Καρατζαβέλου, που δόθηκε με την ψυχή της σε αυτό που κάναμε, όπως όλοι όσοι ενεπλάκησαν, πραγματικά έπαιρναν αυτό το παιδί. Προσωπικά είμαι ενθουσιασμένος και πρέπει να το πω αυτό. Τώρα, αφού έκανα μας αυτή την πάσα, πρέπει για μία ακόμη φορά, και εδώ ενώ φτάνουμε και στο τέλος, να ευχαριστήσω πραγματικά και τους χορηγούς, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν κάτι που πολλές φορές και στη σύλληψή του μας ήταν δύσκολο να τους το περιγράψουν όπως θα γινόταν. Ελπίζω ότι και εκείνοι είναι ευχαριστημένοι, γιατί ήταν κάτι που έχει γίνει κάτι πραγματικά πολύ καλό. Άρα, καταρχάς, να ευχαριστήσω την εταιρεία Βήμα και την εταιρεία Send Plus, οι οποίες ήταν χρυσή χορηγή σε αυτή την εκδήλωση και οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί χωρίς εκείνη δεν θα μπορούσε να βγει όλο αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας, όπως το Travel Daily News, το Cozy Home και το Cozy Vibe, το Επιχειρώ. Να ευχαριστήσω επίσης το αρχιτεκτονικό περιοδικό Archetype, καθώς επίσης και το flashnews.gr και το Keys FM από την Κέρκυρα. Πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ. Τώρα, η τοποθέτησή μου σε σχέση με την χθεσινή ημέρα, όπως έχεις δει, γενικώς μου αρέσει να βγάζω κάποια αποστάγματα από το τι καλύπτεται και να μένει τελικά και ως ένα συμπέρασμα ή ως μια σκέψη. Και χθεσινή ημέρα, λοιπόν, καταρχάς είχε εξαιρετικούς καλεσμένους, και ξεκινάω από το μεσημεριανό, γιατί έτσι κι αλλιώς και στο τέλος της χθεσινής πρωινής σου παρουσίασης είπαμε κάποια πράγματα. Είχε εξαιρετικούς καλεσμένους το μεσημέρι, όπου εκεί πραγματικά βγήκαν πολύ, πολύ σπουδαία πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Χαϊδεμένος από το Κάνα Βεσία, είπε κάτι πολύ σωστό που θα ήθελα να μείνει, το εντόπισα και χθες. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η έννοια του luxury δεν είναι πάντα η έννοια της πολυτέλειας. Μπορεί να είναι η έννοια της εμπειρίας, μπορεί να είναι διάφορα πράγματα που σχετίζονται δηλαδή με το να αισθανθεί κάποιος καλά. Ο κ. Χαϊδεμένος λοιπόν έθεσε μια καινούργια διάσταση του όρου luxury, που είναι το safety πια. Άρα λοιπόν, τα ξενοδοχεία καλούνται στο να δημιουργήσουν ένα νέο προφίλ που θα εμπεριέχει ως κυρίαρχο στοιχείο το safety. Είναι αυτό που, αν θυμάσαι, είπαμε και εμείς σε κάποια αρχική τοποθέτηση, Ζουζάνα, ότι ενώ μέχρι πρόσφατα ο ταξιδιώτης στο Booking ή στις άλλες πλατφόρμες κοιτούσε διάφορα πράγματα που σχετίζονταν με το design, τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου κτλ. Τα facilities, τώρα νομίζω ότι θα κοιτάει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια που θα παρέχει το ξενοδοχείο. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πραγματικά να το δούμε σε να το έχει πολύ καλά. Και εδώ πρέπει να βάλω επίσης μία υποσημείωση που τέθηκε πάλι εχθές από τον κύριο Πρατσόλια, ότι όμως από την άλλη
οι διαμορφούμενες λόγω COVID-19 συνθήκες δεν θα πρέπει να μας κάνουν να ρίξουμε τα standards. Άρα εδώ οι ξενοδόχοι έχουν πραγματικά να απαντήσουν σε μια δύσκολη εξίσωση που είναι ασφάλεια μεν, αλλά και υψηλά standards από την άλλη, για να μπορούμε να κρατήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο το τουριστικό μας προϊόν. Μία ακόμη πολύ σωστή επισήμανση που βγήκε χθες και θέλω επίσης να την τονίσω είναι ότι οι ξενοδόχοι όταν θα αρχίσουν να περιγράφουν στον δυνητικό επισκέπτη τους την μονάδα τους, θα πρέπει πλέον να του περιγράφουν ακριβώς τι θα βρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή ο ταξιδιώτης να ξέρει ακριβώς τι θα βρει όταν θα έρθει στη μονάδα. Αν υπάρχουν κάποια μέτρα που σχετίζονται με τον COVID, θα πρέπει αυτά να βγαίνουν. Να μην του υποσχόμαστε μια καταπληκτική εμπειρία γενικά και αόριστα, όπου στο τέλος όμως θα υπάρχουν και κάποια πράγματα που ενδεχομένως να τον ενοχλούν και να οδηγούν σε κακές κριτικές. Προφανώς, από την άλλη, βγαίνει ο προβληματισμός που τον περιμένουμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει, που σχετίζεται με την αστική ευθύνη. Αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό σημείο και ένα πολύ δυνατό αγκάθι για το τι θα γίνει. Περιμένουμε λίγο να δούμε και τα πρωτόκολλα, να δούμε τι γίνεται με την αστική ευθύνη, ένα πολύ σημαντικό σημείο. Αν και αυτό δεν εμποδίζει, όπως υπόθηκε και χθες, τους ξενοδόχους να προετοιμάζονται. Αναφέρθηκε χθες η φράση «να μην θεοποιούμε τα πρωτόκολλα». Βασίζονται σε κάποιες γενικές αρχές υγιεινής. Αρκετές χώρες της Ασίας αυτές τις αρχές της υγιεινής τις πήρουν ήδη. Οπότε ας μην είναι το περιμένουμε τα πρωτόκολλα το άλλοθι για να μην προετοιμαζόμαστε. Εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε, τα βασικά στοιχεία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξειδικεύσουμε κατόπιν με τα πρωτόκολλα. Και τέλος, επειδή η χθεσινή ημέρα ήταν ένα θέμα που αφορούσε το προσωπικό, επίσης βγήκε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα σε σχέση με την διασύνδεση της επιχείρησης με το προσωπικό της. Αν θυμάστε, υπήρχε και μια δική μου τοποθέτηση προχτές, νομίζω, που μιλούσα για συνέπειες, για ανάγκη για καθαρές κουβέντες. Και είπαμε, μιλήστε με το προσωπικό σας, εξηγήστε την κατάσταση. Δείτε πώς μπορείτε να δέσετε την ομάδα, μην είστε σε απόσταση. Ο κ. Χαϊδεμένος από το Καναβεσία εχθές έδειξε ένα πολύ καλό, πώς να πω, μια πολύ καλή νοοτροπία σε σχέση με αυτό και στον τρόπο που ο ίδιος χειρίστηκε το προσωπικό. Πρέπει να το κάνουν οι ξενοδόχοι, εξηγώντας τις δυσκολίες. Όλοι τις ζούμε, δεν φταίει κάποιος γι' αυτό, είναι κάτι που είναι έξω από εμάς. Ωστόσο, ας μην σκεφτόμαστε ότι εντάξει τώρα, το προσωπικό μου ανάγκη με έχει. Δεν είναι κατά ανάγκη αυτό. Έκανε ο Νίκος εχθές ένα πολύ εύστοχο σχόλιο. Το σημαντικό κομμάτι του προσωπικού μας, εκείνη δηλαδή με τα ιδιαίτερα skills κτλ., εάν αισθάνονται ανασφάλεια, πιθανώς θα βρουν κάποια άλλη δουλειά, ειδικά στον χώρο του τουρισμού. Αυτό είναι εύκολο. Όταν κάποιος έχει ανασφάλεια, πότε θα ανοίξουμε και τον καλέσει, παραδείγματος χάρη, ένα εστιατόριο να πάει να δουλέψει, ενδεχομένως θα πάει. Ας φροντίσουμε να συσφίξουμε τις σχέσεις με το προσωπικό μας. Αυτά ήταν κάποια από τα σημεία που ξεχώρισα εχθές. Και πριν ολοκληρώσω, θέλω απλά να πω το εξής. Σε όλα τα sessions που προηγήθηκαν και προφανώς και σε αυτά που θα γίνουν σήμερα, υπήρξαν στα Q&A's αλλά και στο chat κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είτε λόγω χρόνου είτε λόγω διαφόρων συνθηκών, τέλος πάντων, δεν απαντήθηκαν. Θέλω να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι η ομάδα της Demand First and Media έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια σε συνεργασία με την Player Academy. Έχουμε μαζέψει αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες θα διανεμηθούν κατόπιν στους συμμετέχοντες στα διάφορα sessions για να δοθούν απαντήσεις και αυτές οι απαντήσεις θα ανέβουν συγκεντρωτικά στο blog του 100% Hotel Show, έτσι ώστε να απαντηθεί η οποιαδήποτε ερώτηση. Αυτά από μένα, Σουζάννα. Σήμερα είπα περισσότερα, αλλά είναι τελευταία μέρα, συγχωρήστε με. Από αύριο δεν θα πάρουμε καθόλου. Κύριε Αντωνάκο, και μόνο σας να σας δίναμε έτσι μια μισή ώρα να μιλάτε. Το κάθε λεπτό από ό,τι θα λέτε θα δίνετε τρομερές πληροφορίες, συμβουλές και value. Επομένως, νομίζω ότι όλοι χαιρόμαστε όταν έτσι μιλάτε και μας λέτε τα key points, τα takeaways από όλα αυτά που εσείς παρακολουθείτε. Λοιπόν, να θυμίσω ξανά ότι όλα τα live sessions βρίσκονται στο
Facebook κανάλι της 100% Hotel Show. Επομένως, αν κάτι έτυχε και το χάσατε, αλλά θέλετε να το παρακολουθήσετε, υπάρχουν όλα ανεβασμένα, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με τη δική σας άνεση. Τώρα, περνάω στο σημερινό μας θέμα, που ξαναθυμίζω ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και το sustainability. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Βάιο Γκλάτζιο. Όπως είπαμε, είναι μηχανολόγος μηχανικός στην LG. 12 χρόνια, παρακαλώ, στην LG. Σας έχω κάνει unmute, κύριε Γκλάτζιο. Τώρα μπορείτε να μιλήσετε και να σας ακούμε. Πείτε μας έτσι λίγα λόγια για σας και, εντάξει, και για την LG, που όλοι την ξέρουμε, αλλά ας μας πείτε και εσείς κάποια λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε, για την πρόσκληση, για την συμμετοχή μου σε αυτό το workshop και ειδικότερα όταν έχει να κάνει με θέματα τα οποία αγγίζουν και το δικό μου ενδιαφέρον, αλλά φυσικά και το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών ξενοδοχείων, μιας και είναι κάτι το οποίο αφορά κατά κόρον η εξοικονόμηση και χρημάτων και ενέργειας, οπότε πράγματα τα οποία θα δείξουμε και σε μελλοντικό, τώρα σε λίγο στα slide, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ σαν μηχανολόγος είμαι αρκετά χρόνια σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου όσον αφορά και διαθέτω μακρά εμπειρία σε τμήματα πωλήσεων κλιματισμού και ενεργειακών εφαρμογών. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια εσείως εργάζομαι στην LG Electronics Ελλάς και έχω αναλάβει καθήκοντα από το 2014 ως υπεύθυνος το Hospitality Key Accounts, Air Conditioning and Energy Solutions για το επαγγελματικό τμήμα B2B της LG Electronics Ελλάς, που θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Υπάρχει μια δραστηριότητα εδώ τα τελευταία 10 χρόνια. Το επαγγελματικό τμήμα της LG έχει συμπληρώσει αρκετά πετυχημένη πορεία στην αγορά των ξενοδοχείων, πιο πολύ χάρη στην οργανωμένη και στοχευμένη παρουσία του. Πριν από αρκετά χρόνια η εταιρεία σκέφτηκε ότι θα μπορούσε μετά τις αλλαγές που συντελούνταν στον B2B κλάδο, επαγγελματικό κλάδο, και δεδομένου ότι υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλες ανάγκες που θα μπορούσαμε να καλύψουμε σε κάθετες αγορές, όπως είναι το hospitality, δηλαδή η ξενοδοχεία, είναι το retail, είναι νοσοκομιακή τα νοσοκομεία, αποφασίσαμε να η εταιρεία πάση να διοθετήσει μια ολιστική στρατηγική η οποία θα μας επέτρεπε να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες του εκάστοτε εταιρικού πελάτη συνολικά και όχι τμηματικά, δηλαδή αναπροϊοντική κατηγορία. Άρα λοιπόν προχωρήσαμε στη συνένωση. Κύριε Μπλάζια, το μικρόφωνο γίνεται, να πρέπει να σταθερό. Άρα λοιπόν προχωρήσαμε στη συνένωση των τμήματων B2B και κλιματισμού ενεργειακών λύσεων και όπως αποδεικνύεται ήταν μια σωστή κίνηση, μιας και μας έδωσε μια καινούργια ταυτότητα όσον αφορά την αγορά και λάβαμε και ταυτόχρονα και ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά μηνύματα από όλη την αγορά, δηλαδή σε αυτό το ενιαίο πορτοφόλιο το οποίο έχουμε. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, να σας πω ότι το 2019 ήταν μια χρονιά πάρα πολύ καλή για μας και αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της εταιρείας μας, μιας και το επαγγελματικό τμήμα της B2B αντιπροσωπεύει περίπου το 35% του συνολικού τζίρου της LG Electronics Ελλάς. Τέλεια. Πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα. Κύριε Μπλάτζια, μιας και το σημερινό μας θέμα είναι γύρω από την εξοικονόμηση ενέργειας και στο sustainability. Θέλετε να μας πείτε πώς η LG έρχεται να δώσει λύσεις και να βοηθήσει σε αυτό το θέμα? Εδώ πρέπει να κάνω εγώ share screen την οθόνη μου, σωστά? Ναι, θα ήταν καλό. Okay, τώρα. Λοιπόν, σε ένα δευτερόλεπτο θα βλέπετε την οθόνη μου. Τη βλέπετε? Ναι, βεβαίως. Τέλεια. Ωραία. Πριν πάμε σε αυτό το slide, θα ήθελα να ολοκληρώσω την προηγούμενη κουβέντα που έλεγα ότι το επαγγελματικό τμήμα της LG, οι ακόλουθες κατηγορίες τις οποίες διαπραγματεύεται και πολύ στα ξενοδοχεία είναι οι ξενοδοχειακές τηλεοράσεις, είναι λύσεις infotainment system, δηλαδή μια τηλεόραση η οποία είναι πια διαδραστική όσον αφορά τις λειτουργίες της,
και φυσικά κάποια ψηφιακή σήμανση, τα Digital Signage Applications, τα οποία μπορούν να εγκαθιστούν σε κεντρικούς χώρους, lobby, restaurants, για παροχή ψηφιακής πληροφορίας πια για τα event του ξενοδοχείου, δημιουργώντας και έξτρα έσοδα από αυτό. Επιπλέον, και πάνω σε αυτό εγώ θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα, έχουμε διαθέτουμε μηχανήματα πολυδιορούμενα πολυζωνικά συστήματα, αντιλίες θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και φυσικά συστήματα αερισμού και εξαερισμού των χώρων. Άρα λοιπόν τώρα εγώ βλέποντας το πρώτο slide θα ήθελα να δείξω εδώ λοιπόν ότι σε αυτή την πίτα ποιες είναι βασικά οι ανάγκες που υπάρχουν κατά το operation του ξενοδοχείου. Αυτές οι ανάγκες επικεντρώνονται και όταν λέω ανάγκες εννοώ και operation cost καθημερινό για το ξενοδοχείο, συγκεντρώνονται ως επιτοπλίστων το 70% πάει στον κλιματισμό και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Υπάρχουν τρόποι αυτό το μεγάλο ποσοστό στο energy demands να γίνει ποσοστό εξοικονόμησης εφόσον πάμε σε λύσεις αντικατάστασης ή ανανέωσης του εξοπλισμού όσο να κάνει με την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τον κλιματισμό ή ακόμα και το φωτισμό στο ξενοδοχείο. Στο επόμενο slide θα μπορούσαμε να δούμε ένα case study το οποίο έχει γίνει στον Όμιλο Γκρικοτέλ. Έχω επιλέξει ένα από τα ξενοδοχεία που κάναμε μια αναβάθμιση στο σύστημά τους όσον αφορά την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Εκεί λοιπόν αντικαταστήσαμε λέβητες πετρελαίου που γύρω στα 500 κιλοβάτ ήταν εγκατεστημένα, τα αντικαταστήσαμε με αντλίες θερμότητας LG για ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει operation από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Ο στόχος ήταν να μειωθεί το total operation cost, όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή το κόστος λειτουργίας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Πράγματι, την περίοδο 2017-2019 είχαν καταναλώσει περίπου 56.000 λίτρα με την τότε τιμή του πετρελαίου. Είχαν δώσει συνολικά 64.500 ευρώ για την αγορά, για προμήθεια πετρελαίου, για να παράξουν το ζεστό νερό χρήση του ξενοδοχείου. Πήγανε και αντικαταστήσανε τις αντλίες θερμότητας με αντλίες θερμότητας της LG. Πληρώσανε λοιπόν εκεί, καταναλώσανε μάλλον 288.000 κιλοβατόρες ηλεκτρικές, που στο τέλος της ημέρας το operation cost ήταν 31.000 ευρώ σε ρεύμα για την λειτουργία των αντλιών. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ναι, είναι μετρήσεις που μας έδωσε το ίδιο το ξενοδοχείο. Δεν θα πάω να μπω σε λεπτομέρειες για payback period κτλ. Όπως βλέπετε, η διαφορά βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα το αρχικό κόστος σε σχέση με την εξοικονόμηση που προκύπτει. Ναι. 2 με 3 χρόνια δηλαδή. Φαίνεται λοιπόν αμέσως, ναι, ότι η εξοικονόμηση ήταν στο 50% περίπου. Και πέρα από το κομμάτι της από οικονομικής άποψης, είναι και πιο, ρωτάω, δεν ξέρω, είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον? Ναι. Είναι ένα επόμενο slide που θα ήθελα να επισημάνω. Είναι φιλικά στο περιβάλλον με ποια έννοια? Όχι, αυτό είναι ένα επόμενο παράδειγμα. Στο επόμενο θα μπορούσαμε να δούμε. Στο επόμενο. Είναι φιλικά στο επόμενο slide. Είναι φιλικά με ποια έννοια? Η αντλίες θερμότητας, στο προηγούμενο slide, η αντλίες θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τα 2/3 της θερμικής ενέργειας που παράγει το μηχάνημα για να ζεστάνει το νερό προέρχεται από την ενέργεια που απορροφά από τον εξωτερικό αέρα, σταθερά και ανανεώσιμα. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Τα 2/3 λοιπόν τα παίρνει από τον αέρα, το περιβάλλον, και το 1/3 για να καταναλώνει ηλεκτρική ισχύ για να λειτουργήσει ο ψυκτικός κύκλος. Άρα λοιπόν
οι αντλίες θερμότητας της LG δίνουν προστιθέμενη αξία όταν μιλάμε για hotel sustainability. Διότι τα ξενοδοχεία και οι ξενοδόχοι παγκοσμίως δουλεύουν στη μείωση της ενέργειας καθώς βιώνουν τη σεζόν τους και όταν είναι και πιθανό να ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη κατά τη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού, φωτισμού κτλ. Η LG λοιπόν έχει φυσικά μηχανήματα ήδη στο product portfolio εδώ και αρκετά χρόνια που έχουν άμεση εφαρμογή για να άμεση εφαρμογή στην εξοικονόμηση και βεβαίως υπάρχουν λύσεις φωτισμού, LED φωτισμού, που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας για το φωτισμό και βεβαίως η λύση των φωτοβολταϊκών συστημάτων που η παραγωγή και η κατανάλωση γίνεται στο ίδιο σημείο. Μπορούν να απλωθούν, βεβαίως ακόμα το πλαίσιο δεν υπάρχει, το χρηματοδοτικό πλαίσιο ακόμα δεν υπάρχει τα ξενοδοχεία, όμως υπάρχουν κάποιοι παραλλαίοι ξενοδοχεία οι οποίοι χρηματοδοτούν φωτοβολταϊκά πάνελ για την παραγωγή, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για δικό τους λογαριασμό. Άρα λοιπόν και αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει. Υπάρχουν και κάποια άλλα παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας. Θα μπορούσαμε να πάμε στο πιο πάνω slide, όπως είχες στο έξω slide. Μπορούσαμε να δούμε. Είναι ένα case study, δηλαδή αντίστοιχο. Είναι στο νούμερο 4 slide. Εκεί λοιπόν εφαρμόσαμε την ίδια λογική, πολύ ωραία, στα Αντερμάς Ριζόρτ στη Κρήτη. Εκεί λοιπόν πράγματι αλλάξαμε και αντικαταστήσαμε λέβητες πετρελαίου για την ίδια σεζόν λειτουργίας, Μάιο-Οκτώβριο. Καταφέραμε εκεί με τον ίδιο τρόπο να μειώσουμε τη δαπάνη για το ζεστό νερό χρήσης και μάλιστα σε κάποιες θαλασσοθεραπείες που έχουν εκεί. Φαίνεται αμέσως, η εξοικονόμηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, αυτό η εξοικονόμηση είναι μεγάλη, διότι αυτές οι μονάδες, γενικότερα οι αντλίες θερμότητας της LG, λειτουργούν με υψηλό βαθμό απόδοσης. Υψηλότερο βαθμό απόδοσης από ό,τι ένας λέβητας πετρελαίου. Γιατί μια ηλεκτρική κιλοβατόρα που προσφέρεται στο σύστημα, διαμέσου της απορροφούμενης ενέργειας, που σας είπα προηγουμένως, από τον αέρα, την κάνει 4 φορές θερμική. Ωραία. Κύριε Πιόντια, νομίζω ότι θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες της. Θέλω να πω δηλαδή ότι προκύπτει από αυτό. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι είσαστε μηχανολόγος, μηχανικός και αυτά είναι αυτά για τα οποία ζείτε, έτσι, οι αριθμοί και οι αποδόσεις. Απλά μας πιέζει και λίγο χρόνος, γι' αυτό θα ήθελα να περάσουμε έτσι στην δεύτερη ερώτηση. Να μας πείτε λίγο για το αν η LG ή πώς η LG έρχεται τώρα να βοηθήσει τον ξενοδόχο και στο κομμάτι του αερισμού, εξαερισμού των χώρων, του δωματίου ή των κοινόχρηστων χώρων. Καθώς τώρα με λόγω του κορονοϊού, αυτό θα είναι ένα από τα πιο βασικά ζητήματα που θα τους απασχολήσει. Η LG έχει στο επαγγελματικό τμήμα της LG έχει μηχανικούς οι οποίοι εξειδικεύονται στις εφαρμογές και στη μελέτη της κλιματισμού. Ο τελικός, ο ξενοδόχος, ο διοκτήτης ξενοδοχείου, ο οποίος θέλει να κάνει την ανακαίνιση ή την καινούργια μονάδα του, θα πρέπει να συμβουλευτεί πρώτα τους μηχανικούς. Η LG λοιπόν δίνει όλα εκείνα τα προγράμματα και τα στοιχεία και χαρακτηριστικά των μηχανημάτων τους για να μπορούν να προδιαγράψουν οι μελετητές το ξενοδοχείο με τις τελευταίες προδιαγραφές που τρέχουν. Τώρα, σύμφωνα με το καινούριο δεδομένο του ιού, η LG ούτως ή άλλως είχε μηχανήματα στο product portfolio της που είχε να κάνει με αερισμό και εξαερισμό. Δηλαδή μονάδες οι οποίες είναι 100% φρέσκου αέρα, αριστερά, που βλέπουν, και φυσικά η γνωστή κεντρική κλιματιστική μονάδα, η οποία τροφοδοτεί με φρέσκο αέρα τους χώρους των κοινόχρηστων χώρων ως επιτοπλίστων, γιατί όπως λέμε ο αερισμός είναι το κλειδί για να μειωθεί η μετάδοση του ιού. Η Eurovent, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
κλιματισμού και θέρμανσης στην Ευρώπη, λέει τέσσερα πραγματάκια. Και είναι αυτά. Να αυξηθεί ο ρυθμός αερισμού στους χώρους. Να μεγαλώσουμε τους χρόνους αερισμού. Δηλαδή, ένα ρέστοραν στο ξενοδοχείο το οποίο έχει λειτουργία το πρωί 7 με 10 το πρωινό, θα πρέπει ο αερισμός να λειτουργεί 2 ώρες πριν και 2 ώρες μετά. Πρέπει να κάνουμε συχνή συντήρηση πια. Και όχι μία φορά τις 2 μήνες τα φίλτρα. Πρέπει να κάνουμε πολύ καλή συντήρηση στα μηχανήματα αυτά που θα φέρουν το φρέσκο αέρα. Και φυσικά, όπου είναι αυτό εφικτό, η σχετική υγρασία να μην κατεβαίνει κάτω από το 30%. Διότι δείχνουν κάποιες πρώτες μελέτες ότι στο 40 με 60% σχετική υγρασία στους χώρους, ο ιός δείχνει μία αστάθεια. Τίνει να χάνει την ισχύ του. Δεν είναι αυτό ακόμα αποδεδειγμένο. Κάποιοι λένε ότι ισχύει, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν ισχύει. Αλλά οι ψηλές σχετικές υγρασίες δεν ευνοούν τον ιό. Ωστόσο, η ψηλή σχετική υγρασία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το θέμα της άνεσης των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στους χώρους. Άρα μιλάμε για λύσεις τις οποίες είναι λύσεις που μάλλον έρχονται να αντικαταστήσουν υπάρχουσες λύσεις και δεν είναι, ας πούμε, ότι μπορεί κάποιος να εξυγχρονίσει με κάποιο τρόπο μια υπάρχουσα λύση. Θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή επένδυση. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για πρόσθεση μονάδων για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Η τροποποίηση των υφιστάμενων, για να πάρουμε δηλαδή τι κάνουμε τώρα, αν έχει υπολογιστεί ένα εστιατόριο το άτομο να χρειάζεται γύρω στα 25 κυβικά την ώρα φρέσκο αέρα και είναι υπολογισμένο έτσι το εστιατόριο, μπορεί τώρα να χρειαστεί να διπλασιάσουμε την ποσότητα αυτή. Για να τη διπλασιάσουμε την ποσότητα αυτή, ή θα κάνουμε extend την υπάρχουσα εγκατάσταση, εφόσον γίνεται, ή θα δημιουργήσουμε νέα υποδομή, που σημαίνει κάποιο αρχικό κόστος καινούριο και σημαίνει και κάποια κατανάλωση ενέργειας περισσότερη. Γιατί ο φρέσκος αέρας δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στους χώρους όπως έρχεται από το περιβάλλον, 35. Πρέπει να μπαίνει με μια σχετική υγρασία και μια θερμοκρασία συγκεκριμένη. Γι' αυτό το λόγο η LG Electronics έχει εξωτερικές μονάδες Multi-V με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης, μειώνοντας με αυτό το καινούργιο δεδομένο όχι την ενέργεια, αλλά μεγαλώνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας κατά το καινούργιο δεδομένο πια. Κατάλαβα. Απλώς εδώ πέρα θα ήθελα να πω και στο κοινό, αλλά και στους υπόλοιπους συνομιλητές, επειδή εγώ δεν είμαι πάρα πολύ έμπειρη σε όλα αυτά τα βαριά και πολύ σοβαρά θέματα του ξενοδοχειακού κλάδου. Αν θέλετε, και υπάρχουν κάποιες έτσι ερωτήσεις που αφορούν πιο συγκεκριμένα όλα αυτά τα οποία μας ανέφερε ο κύριος Μπλάτζιος, με χαρά να σας δώσω το λόγο, έτσι και να γίνει μια αποκοδομητική συζήτηση. Κύριε Μπλάτζια, θα προχωρήσω προς το παρόν και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε να μοιραστείτε μαζί μας έτσι κάποιες συμβουλές που θα θέλατε να δώσετε στους ξενοδόχους, πάντα για το δικό σας εξπερτίζ. Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει ένας ξενοδόχος? Δεν θα έλεγα ότι αυτά που θα πω δεν τα γνωρίζει ο ξενοδόχος. Ο ξενοδόχος το γνωρίζει είτε μέσω των μηχανικών του, είτε μέσω των συντηρητών, των μηχανικών συντηρητών στα ξενοδοχεία του. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει αφενός να φροντίζει οι συντηρητές του, οι μηχανικοί του, να ενημερώνονται τακτικά πλέον και με το καινούργιο δεδομένο, αλλά και γενικότερα για τις νέες τεχνολογίες. Εμείς έχουμε στην LG Electronics Ελλάς το LG Academy Club, το οποίο είναι η Ακαδημία Κλιματισμού. Από εκεί περνάνε αρκετές χιλιάδες το χρόνο τεχνικός κόσμος και μη, τον οποίο εκπαιδεύουμε σε καινούργιες τεχνολογίες, σε καινούργιες εφαρμογές,
σε καινούργια μηχανήματα. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν ο τελικός ο ξενοδόχος να σπρώχνει τον κόσμο του που ασχολείται με το engineering των ξενοδοχείων, να επιμορφώνεται, να βλέπει καινούργια πράγματα και βεβαίως στην καινούργια του υποδομή ή στην καινούργια του ανακαίνιση να συμβουλεύεται καταρχήν τους μελετητές μηχανικούς που έχουν την πληροφόρηση, την πλήρη πληροφόρηση και από την ΆΣΤΡΑΕ, τον Αμερικάνικο Οργανισμό, με διάφορα papers που ήδη έχει εκδώσει όσον αφορά τον ιό, ή τη γενικότερη πληροφόρηση που έχουν όλοι οι μελετητές για τις εγκαταστάσεις και την καινούργια κανονικότητα και στις εγκαταστάσεις. Καταλαβαίνω τι λέτε. Έχουμε δει πολλές φορές, έτσι, κυρίως σε μικρότερα καταλήματα, ο ξενοδόχος να ζητάει συμβουλές από ανθρώπους μη ειδικούς, όπως μπορεί να είναι ένας ψυκτικός. Οπότε, αυτό που προσπαθείτε να πείτε εσείς πάρα πολύ όμορφα, είναι ότι δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο βαθμό που χρειάζεται, ειδικά σήμερα, που είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, για συμβουλές, για θέματα που αφορούν τον μηχανισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας. Κύριε Μπλάτζιε, η ερώτηση που κάνουμε σε όλους και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η LG έχει στα σχέδιά της νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, μάλλον προϊόντα για σας, που να είναι 100% προσαρμοσμένα στις νέες ανάγκες των ξενοδοχείων. Και αναφέρομαι για τον κορονοϊό. Η LG, πρωτοπόρος κατασκευαστής σε όλα τα επίπεδα, από την οικιακή συσκευή μέχρι και το επαγγελματικό κλιματισμό. Φυσικά δεν μας είναι γνωστό ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι ήδη κάνει development συγκεκριμένες εφαρμογές. Φυσικά, την περίοδο για μας δεν μπορούμε να μας επικεντρωθεί. Δεν μπορεί η εταιρεία να κλείσει τίποτα, γιατί όσο είναι ένα προϊόν στο στάδιο του development, σίγουρα δεν μπορεί να το μοιραστεί για διάφορα θέματα, όπως είναι ο ανταγωνισμός και τα λοιπά. Άρα λοιπόν σίγουρα επεξεργάζεται πρόγραμμα ανάπτυξης καινούριων καινοτομιών μηχανημάτων, κεντρικού ελέγχου ίσως κάποιων συσκευών, και φαντάζομαι ένα split μηχάνημα, ένα μηχάνημα κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, το οποίο να κατακρατεί σωματίδια μικρότερα από τα 5 μικρά, νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο για την LG να το δημιουργήσει το επόμενο διάστημα. Σας αποκαλύψατε λοιπόν και τα πλάνα της LG, αυτά τα οποία μπορούσατε να αποκαλύψετε φυσικά. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε εσάς ξανά στο τέλος του Q&A session. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας είπατε, και το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι τα είπατε με τόσο απλό τρόπο που ακόμα και εγώ κατάλαβα για ποιο πράγμα μιλάμε. Επομένως, έτσι σαν μία σύνοψη, είναι λοιπόν η στιγμή για να δούμε πώς μπορούμε με ίσως κάποια μικρή επένδυση να αναβαθμίσουμε ή να αντικαταστήσουμε υπάρχοντα συστήματα μη λειτουργικά, συστήματα τα οποία δεν μας βοηθάνε στην εξοικονόμηση ενέργειας και άρα και οικονομικών πόρων, και φυσικά στο να έχουμε και σωστό εξαερισμό στο ξενοδοχείο μας στην εποχή που ζούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι σε λίγο. Εγώ ευχαριστώ. Προχωράμε στον πολύ υπομονετικό Μίλτο Καρατζήμα από την SweetPad. Σε έχω κάνει unmute, νομίζω. Ναι, είμαι unmute. Καλημέρα και σε σένα. Είσαι λοιπόν ο Regional Manager της SweetPad για την Ελλάδα. Πες μας λίγα λόγια για την SweetPad, η οποία είναι μια ξένη εταιρεία, πολύ διάσημη στο εξωτερικό και έχει έρθει και το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχήν και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση των σεμιναρίων αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εγώ ονομάζομαι Μίλτος Καρατζήμας, είμαι Regional Manager για την Ελλάδα, είμαι υπεύθυνος δηλαδή για την Ελλάδα της γερμανικής SweetPad. Όσον αφορά το κομμάτι της εταιρείας για τα προϊόντα της. Λίγα λόγια για την εταιρεία. Βλέπετε την οθόνη μου που έχω μοιράσει? Ωραία. Λίγα λόγια για την εταιρεία πολύ γρήγορα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2013, είναι γερμανική, δουλεύει σε πολυεθνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή.
έχουμε λύσεις για ξενοδοχεία. Η ναυαρχίδα του προϊόντος μας είναι τα tablet. Έχουμε κάποια tablet τα οποία τα παρέχουμε εμείς. Και ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε. Ψηφιοποιούμε όλες τις υπηρεσίες ενός καταλήματος μέσα σε ένα tablet. Είναι με αρκετά μεγάλη οθόνη για να βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο και για να το παρακολουθεί ο πελάτης, όπου μέσα από μια έξυπνη παρουσίαση του ξενοδοχείου, σαν ένα website σκεφτείτε, αλλά είναι μια έξυπνη παρουσίαση, προμοτάρουμε όλες τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες, τα νέα, τις προσφορές του ξενοδόχου, έτσι ώστε και να έχει αύξηση πωλήσεων, κοιτάμε δηλαδή το return on investment, οι περισσότεροι πελάτες μας αναχρηματοδοτούν το κόστος του προϊόντος, το οποίο είναι φθηνό γενικώς, ή μείωση κόστους μέσω κάποιων άλλων προγραμμάτων που έχουμε. Αυτό που κάνουμε δηλαδή είναι ότι δημιουργούμε ένα διάβλο επικοινωνίας όσο ο πελάτης είναι μέσα στο δωμάτιο και δεν υπάρχει αυτό το interaction, το engagement με τον ξενοδόχο πλέον γιατί είναι μέσα στο δωμάτιο. Δημιουργούμε ένα διάβλο επικοινωνίας έτσι ώστε ο πελάτης να έχει όλη την πληροφόρηση, όλες τις προσφορές και να μπορεί να κάνει επιπλέον κρατήσεις σε εστιατόριο, μπαράκι, να δει το guest directory, να μιλήσει στο τηλέφωνο, τα πάντα. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα που θα σας τα δείξω σε γρήγορα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η εταιρεία το 2019 βραβεύτηκε στα Hotel Tech Report, είναι ένα παγκόσμιο site που συγκρίνει τεχνολογικές λύσεις για ξενοδοχεία, ως νούμερο ένα στο Guest In-Room Tablet and Communication. Αυτά τα λίγα για την εταιρεία. Τέλεια. Μίλητο, είδαμε τις προηγούμενες μέρες και με τους υπόλοιπους ομιλητές ότι το νούμερο ένα trend πλέον, το οποίο δεν θα είναι trend, θα είναι must, είναι ένα ξενοδοχείο να γίνει contact free και όσο γίνεται η επικοινωνία του πελάτη με το προσωπικό να γίνεται απομακρυσμένα. Σωστά. Καλώς, κακώς, υπάρχουν νέα δεδομένα στην αγορά, παγκοσμίως, σε όλους τους κλάδους, πόσο μάλλον στην ξενοδοχειακή αγορά. Άρα θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Εμείς, σαν SweetPad, το προϊόν μας ταιριάζει πάρα πολύ στα νέα στάνταρ που πρέπει να δημιουργηθούν για την απομακρυσμένη επικοινωνία ή για κάποια κομμάτια τα οποία θα πρέπει ο ξενοδόχος πλέον στην εποχή να αντικαταστήσει μέσα στο δωμάτιο. Δηλαδή υπάρχει ζήτηση πλέον από τον πελάτη να δει κάποια διαφορά. Από τα πιο σημαντικά τα οποία κάνουμε, το οποίο εμπλέκεται και στο κομμάτι του κορονοϊού, είναι ότι αντικαθιστούμε, ψηφιοποιούμε δηλαδή με digital τρόπο όλο το guest directory. Αυτό όλα τη χαρτούρα δηλαδή και τις εκτυπώσεις που έχει ο ξενοδόχος μέσα στο δωμάτιο, είτε είναι flyers, είτε είναι φυλάδια, είτε αυτό το χοντρό guest directory σε διαφορετικές γλώσσες, το πετάμε πλέον, να το πω πολύ απλά, το κάνουμε digital και μπαίνει μέσα στο tablet σε διαφορετικές γλώσσες με ένα digital τρόπο. Αυτό τι καταφέρουμε, επειδή τα χαρτιά, όπως και πολλά άλλα κομμάτια τα οποία θα σας πω στην πορεία, είναι εστίες μικροβίων και επειδή δεν καθαρίζονται εύκολα, τα πιάνουν πολλά χέρια, οι πελάτες δεν θέλουν να τα βλέπουν πλέον. Άρα και γλιτώνουμε κόστη εκτυπώσεων με αυτόν τον τρόπο και κόστη γραφιστικά και γινόμαστε digital, upscale ξενοδοχείο και βέβαια οικολογικό γιατί δεν έχουμε εκτυπώσεις και όλο το guest directory βρίσκεται μέσα στο tablet. Εδώ σας έχω ένα παράδειγμα από ένα demo hotel, παράδειγμα στο κουτάκι αυτό είναι όλο το hotel information, εδώ πέρα βάζουμε όλο το guest directory με A to Z, μπορεί ο πελάτης να βρει τα πάντα. Και βεβαίως μηνύματα από τον ξενοδόχο για ό,τι θέλει. Άρα, ένα κομμάτι είναι αυτό, το guest directory, το οποίο το ψηφιοποιούμε. Δεύτερο, και πιάνω τα κομμάτια που μου είπατε για τον κορονοϊό, τα τηλεκοντρόλ. Από τα πιο βρώμικα στατιστικά μέρη μέσα στο δωμάτιο, τα οποία νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο να καθαριστούν πλέον. Τα αντικαθιστούμε, οι πελάτες δεν θέλουν να πιάνουν τηλεκοντρόλ και το τάμπλετ το δικό μας συνδέεται αυτόματα με όλες τις τηλεοράσεις, χωρίς κόστος και έτσι μπορεί να ελέγξει κάποιος την τηλεόραση, είτε smart TV είτε αναλογική τηλεόραση κατευθείαν μέσα από το τάμπλετ. Εδώ να πω ότι το tablet σε σχέση με το guest directory, τα χαρτιά και το remote control καθαρίζεται πολύ πιο εύκολα γιατί απλά κάνεις ένα swipe με ένα πανάκι και το καθάρισες. Ενώ τα υπόλοιπα νομίζω ότι οι καθαρίστες δεν ξέρω καν αν ποτέ τα απολυμένανε. Στη νέα εποχή θα το δούμε αυτό όλο και περισσότερο. Οι πελάτες δεν θέλουν να τα πιάνουν αυτά τα αντικείμενα. Το ίδιο συμβαίνει και με το τηλέφωνο και τα κουμπιά του τηλεφώνου. Πάλι μέσα από το tablet. Το tablet μπορεί να γίνει και τηλέφωνο, αλλά έχει και άμεση επαφή και με τη reception, contact reception, είτε με chat, είτε με email, είτε και με τηλέφωνο, γιατί όπως σας είπα γίνεται και τηλέφωνο.
Σκοπός δηλαδή να έχουμε μια ολοκληρωμένη λύση, ο πελάτης να μπορεί να ζητήσει πολλά πράγματα κατευθείαν μέσα από το tablet. Να, εδώ είναι το κομμάτι που σας είπα με το remote control, μπορεί κατευθείαν να ελέγξουμε την τηλεόραση. Άλλο κομμάτι είναι βέβαια το κομμάτι του housekeeping. Και εκεί βλέπουμε ότι η επαφή που θα θέλουν οι πελάτες στο μέλλον με το housekeeping πάλι αλλάζει. Δεν θέλουν να μπαίνει συνεχώς κάποιος μέσα, δεν θέλουν να πιάνει τα πράγματα. Θα δούμε πολλές φορές κάποιοι να διαφοροποιούνται στο κομμάτι αυτό που θα το αναλύσω και πιο κάτω, πιο διεξοδικά. Επίσης, βοηθάμε πάλι στο κομμάτι του κορονοϊού, δίνουμε το βήμα και το λόγο στον ξενοδόχο να γράψει όλο το πώληση που έχει και την πολιτική που έχει ακολουθήσει όσον αφορά το COVID-19. Δηλαδή, τι δουλειά έχει κάνει και τι πολιτική ακολουθεί το ξενοδοχείο ενάντια στο κορονοϊό. Πώς απολυμμένει, τι υλικά χρησιμοποιεί, όλα αυτά, αν θέλει, γιατί όλα αυτά είναι, όλο το προϊόν είναι 100% customized, ο ξενοδόχος μπορεί ό,τι θέλει να βάλει και ό,τι πληροφορίες και να ενημερώσει τον πελάτη του για το τι ακολουθεί και τι πολιτική και τι άλλαξε πλέον τη νέα δεδομένα έχουμε. Ένα τελευταίο κομμάτι που θέλω να επικεντρωθώ, πάλι που ταιριάζει με το κομμάτι του κορονοϊού, είναι ότι θα δούμε στο μέλλον και το έχουμε δει ήδη σε πολλά ξενοδοχεία ότι οι πελάτες θα θέλουν να μειώσουν τις επαφές πλέον και τον συγχρονισμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι παραγγελίες, πολλές από τις παραγγελίες θα γίνονται από το δωμάτιο ή απομακρυσμένα, να το πούμε έτσι. Πολύ σημαντικό είναι το room service. Εμείς έχουμε πάνω από 800 συνεργάτες παγκοσμίως. Εδώ βλέπετε πώς στείνουμε το room service. Βάζουμε όλο το room service με φωτογραφίες και τις τιμές κατευθείαν και είναι σε ένα καλάθι το οποίο μπορείς να παραγγείλεις κατευθείαν. Τι βλέπουμε? Κάναμε μια έρευνα στα 800 ξενοδοχεία παγκοσμίως μεταξύ Μαρτίου 2019 και Μαρτίου 2020, όπου είχε έρθει ο κορονοϊός παγκοσμίως, είδαμε μια αύξηση στις παραγγελίες από room service 89%. Είναι τρομερό το νούμερο. Δηλαδή, όλοι προσπαθούσαν πλέον να παραγγείλουν το φαγητό τους μέσα στο δωμάτιο. Σκεφτείτε ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όχι μόνο για το room service, αλλά με όλα τα οποία μπορούμε να έχουμε online. Είτε είναι ένα late checkout, είτε είναι ένα activity, είτε είναι ένα transfer, είτε είναι να κλείσουμε μια παραγγελία. Breakfast στο δωμάτιο, πολύ τελευταία πουλάει πάρα πολύ, καθότι δεν θέλει ο κόσμος να κατεβαίνει στο μπουφέ ή στο πρωινό και να συγχρονίζεται. Και έχουμε ειδικά πακέτα που μπορεί να φτιάξει ο ξενοδόχος και να παραγγείλει στο δωμάτιο κατευθείαν και να του έρθουν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ο λίγος ότι βλέπουμε ένα trend, η παραγγελία και η επικοινωνία, είτε είναι για κάποια απλά πραγματάκια, είτε είναι για κάτι πολύ πιο διαφορετικό, κάποια ερώτηση που θέλαμε να κάνουμε για sightseeing και activities, για hotel, shop, οτιδήποτε, να γίνεται πλέον απομακρυσμένα. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι, σας τα είπα λίγο έτσι γενικά, για να μπορέσουμε να τα καλύψουμε όσον αφορά το κομμάτι του κορονοϊού. Τέλεια. Μίλτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία βασική απορία έτσι που έχω εγώ είναι ότι τα τάμπλετ αυτά πρέπει να τα αγοράσει ο ξενοδόχος ή είναι με τη μορφή, δεν ξέρω, leasing? Έχουμε, πολύ καλή ερώτηση, έχουμε διαφόρων ειδών πακέτα. Τα τάμπλετ είναι πολύ φθηνά, είναι customized, είναι δικά μας για να παίρνουν το προϊόν, να μπουν πάνω στο δικό μας το λογισμικό. Έχουμε και πακέτα τα οποία ο πελάτης μπορεί να προαγοράσει τα τάμπλετ και μετά έχει ένα μηνιαίο fee το οποίο είναι πραγματικά πολύ οικονομικό. Ή μπορούμε να το κάνουμε σε μορφή leasing και να το κάνουμε πακέτο και να πληρώνουμε το μήνα. Επίσης, εδώ να πω ότι στα εποχικά καταλήματα πληρώνουν μόνο την περίοδο που δουλεύουν. Δηλαδή, δεν πληρώνουν τους μήνες τους χειμερινούς, μόνο τους καλοκαιρινούς. Αλλά δεν έχει νόημα τώρα να πω τιμές και όλα αυτά, αλλά πιστέψτε με, οι τιμές είναι πολύ καλές και υπάρχει και return on investment από τις παραγγελίες και από τη μείωση κόστους από εκτυπώσεων και από πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορώ να σας δείξω. Τέλεια. Μίλτο, κάποια στιγμή έτσι όπως σε περνούσε στην παρουσίασή σου, ναι, είδα στο σημείο ότι έλεγε, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις, αλλά έλεγε ότι είναι eco-friendly, μιας και σήμερα. Α, βεβαίως. Όμα, είναι το sustainability. Θέλεις έτσι να μας πεις πώς η Sweetpad κάνει ένα ξενοδοχείο να είναι eco-friendly? Εγώ κατάλαβα κάποια πράγματα, αυτό που είπα. Αλλά πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Το κομμάτι του sustainability και το πώς μπορεί να γίνει ένα ξενοδοχείο οικολογικό προϋπήρχε του κορονοϊού και σίγουρα ήταν κάτι το οποίο πολλοί πελάτες, ειδικά από κάποιες χώρες του εξωτερικού, η Σκανδιναβία από το ξέρω, δηλαδή πάντα κάνανε παρατηρήσεις σε πολλά ξενοδοχεία για τα χαρτιά και τις εκτυπώσεις. Εμείς σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ ευαίσθητοι. Πέρα από, όπως σας είπα, από το guest directory και όλα τα χαρτιά τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να εκτυπώνονται και τα έχουμε όλα ψηφιακά,
δηλαδή πάμε στο digitalization, το ίδιο ισχύει και για το green option, είναι η top selling υπηρεσία που έχουμε, που ουσιαστικά τι είναι, ενημερώνουμε τον πελάτη και του δίνουμε τη δυνατότητα να κάνει skip, το housekeeping για την επόμενη μέρα ή απλώς να αλλάξουμε τις πετσέτες. Άρα ο πελάτης πλέον έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μόνος του. Δεν περιμένουμε απλώς να μπει μέσα στο tablet να το διαβάσει, το στέλνουμε και με ένα pop-up notification, φαίνεται έτσι, μπορείτε να το φτιάξετε όπως θέλετε. Εδώ συγκεκριμένο ξενοδοχείο το demo δίνει ένα voucher, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αναγκαίο. Και ενημερώνουμε τον πελάτη να μας πει: ναι, θέλω να καθαρίσετε το δωμάτιό μου αύριο ή δεν θέλω να το καθαρίσετε. Ή πολλές φορές έχουμε και ένα τρίτο πεδίο που λέει ότι θέλω απλά να μου αλλάξετε τις πετσέτες. Να, παράδειγμα από ένα άλλο ξενοδοχείο. Και αυτό να φανταστείτε είναι ένα order, ένα request, το οποίο το κλικάρουν πάρα πολλοί πελάτες μας. Πέρα από ότι είναι πολύ οικολογικό, γιατί δεν καταναλώνονται πλέον όλα αυτά τα πλαστικές σακουλίτσες, χαρτιά, απορρυπαντικά, ενέργεια πλυντηρίων, σιδερώματος, τα λινά. Σαν οικολογικό κομμάτι, επιπλέον γλιτώνει και έσοδα ο ξενοδόχος. Ο κόστος. Είναι μείωση κόστους βασικά για τον ξενοδόχο. Και εργοδοτικό, αλλά και λινά και καθαριότητες. Και πολλοί έχουν και εξωτερικούς συνεργάτες, άρα μειώνονται. Αυτό έρχεται με ένα report και το housekeeping την επόμενη μέρα ή η reception έχει ένα report και ξέρει ότι το τάδε δωμάτιο και το τάδε δωμάτιο ζήτησε να μην καθαριστεί το δωμάτιο την επόμενη μέρα. Όσο μεγαλύτερο το length of stay, τόσο πιο πολλά έχουμε, να ξέρετε. Μήπως τώρα σου έχω μια ερώτηση. Συγγνώμη, Σουζάνα, ξέχασα να ολοκληρώσω κάτι άλλο. Έχουμε στο κομμάτι του eco-friendly, επίσης, τα ερωτηματολόγια. Πάρα πολλά ξενοδοχεία έχουν ερωτηματολόγια. Είτε μέσα στο δωμάτιο, είτε κάτω στη reception. Πάλι το feedback μπορεί να μπει και να γίνει digitalized εδώ πέρα. Πάλι δεν έχουμε χαρτιά. Μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, είτε με ένα απλό ερωτηματολόγιο, quick feedback, το οποίο έρχεται έτσι στον πελάτη και κατευθείαν αυτό πηγαίνει με email μέσα στο ξενοδοχείο internally, άρα ξέρουμε τι συμβαίνει και μπορούμε να σώσουμε ένα αρνητικό σχόλιο, γιατί είναι live το feedback, είτε με ένα πιο πολύπλοκο ερωτηματολόγιο που μπορεί να το φτιάξει όπως θέλει ο ξενοδόχος, γιατί όπως σας είπα, είναι customized 100% το tablet. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε αρκετές ερωτήσεις και έχω κι εγώ έτσι μία απορία. Μας μίλησες για το skip housekeeping, δηλαδή αν κάποιος θέλει μια μέρα να έχει πολύ συγκεκριμένες μια πολύ συγκεκριμένη καθαρή με σεντόνια ή και γενικά. Βεβαίως. Αφαιρείς ερώτηση δική μου. Στην εποχή που ζούμε δεν είναι μάλλον πιο επιθυμητό αντίθετα να είναι πιο συχνή η καθαριότητα ή μήπως αυτό δεν αφορά τα δωμάτια και μάλλον αφορά κυρίως τους κοινόχρηστους χώρους, ενώ η συχνή καθαριότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, εσύ έτσι μόλις τους μεγάλους πελάτες που έχετε και σε κάποιο εξωτερικό, Καθόλου αφελής ερώτηση, δεν υπάρχουν έτσι όσο αφελές ερωτήσεις και μάλιστα μου δίνεις καλή πάσα για να εξηγήσω. Όχι, αντιθέτως, αυτό που θα νομίζαμε εμείς ότι θα θέλαμε να καθαρίζει το δωμάτιο όλο και περισσότερο κάποιος, δεν ισχύει. Βλέπουμε το αντίθετο. Δυστυχώς ο κόσμος θέλει να απομονώνεται. Άρα δεν θέλει να μπαίνει οποιοδήποτε μέσα στο δωμάτιο, γιατί δεν εμπιστεύεται πώς θα καθαρίσει το δωμάτιο, τι θα κάνει, τι θα πιάσει, σε πόσα άλλα δωμάτια έχει μπει και έχει καθαρίσει και τι έχει μεταφέρει για να πάει στο δωμάτιό του. Άρα προτιμάει να μπει σε ένα δωμάτιο καθαρό εξ αρχής και να μείνει εκεί πέρα όσο γίνεται δυνατόν περισσότερο. Τώρα για τους business πελάτες οι οποίοι έχουν μέσα χρόνο διαμονής 2 μέρες, είμαι σίγουρος ότι το housekeeping, το βλέπουμε δηλαδή, το housekeeping έχει υψηλά ποσοστά. Για αυτούς τους laser πελάτες που η μέση διαμονή είναι 3, 4, 5 και 6 μέρες, ενδεχομένως το κάνουν μέρα παραμέρα ή και κάθε μέρα. Αυτό εξαρτάται. Ή να αλλάζουν μόνο τις πετσέτες κάποιοι. Αλλά ναι, Σουζάνα, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος θέλει να είναι πιο απομονωμένος. Θέλει να παραγγέλνει μέσα στο δωμάτιο το πρωινό του, το μεσημεριανό του, να μαθαίνει τις πληροφορίες του από εκεί και να μην κατεβαίνει στη ρεσεψιόν να κάθεται στο λόμπι. Δεν θέλει να συγχροτίζεται. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ για το input. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που πριν προχωρήσω εγώ με αυτά τα οποία είχα ετοιμάσει, νομίζω ότι έτσι έρχονται ωραία να συμπληρώσουν αυτά που είπες. Ο Δαμιανός Λεπτόπουλος λέει: καλημέρα, έχω εντυπωσιαστεί από αυτά που η Ισουπατ κάνει. Δύο ερωτήσεις. Ένα, τι ακριβώς κάνει η εταιρεία όταν αφορά τη σύνδεση των tablets με το housekeeping του ξενοδοχείου. Έτσι το απάντησες. Αν μπορείς σε πολύ λίγα bullet points. Λοιπόν, με το housekeeping μπορούμε, καταρχήν μπορούμε να κάνουμε, όπως σας είπα, είναι customized. Θα σας πω και ένα παράδειγμα. Πρώτον, μπορούμε να κολλήσουμε το housekeeping, όπως είπαμε, με το κομμάτι του green option, άρα να μειώσουμε τους καθαρισμούς
καθημερινά, ενημερώνοντας τον πελάτη με ένα pop-up notification και να ξέρει ότι μπορεί να επιλέξει αν θέλει να κάνει skip την καθαριότητα. Έχουμε επίσης έναν άλλο τρόπο, το οποίο ένα ξενοδοχείο το ζήτησε. Υπάρχουν κρυφά button, τα οποία μπορεί κάποιος να πατάει εδώ πέρα προσωπικό του ξενοδοχείου και να ενημερώνει το housekeeping ότι θέλω να έρθείτε την τρίτη μέρα, θέλω να έρθετε την τέταρτη. Όχι, συγγνώμη, αυτό δεν είναι κρυφό, είναι external. Να ενημερώνει τον πελάτη πότε θέλει αυτό το housekeeping ή τι ζητάει κάθε φορά. Κρυφά button έχουμε για το ξενοδοχείο για το housekeeping, ενώ όσο το housekeeping είναι μέσα, αν κάτι δει, κάτι χαλάσει, κάτι αλλάξει, μέσα από το tablet να ενημερώνει κατευθείαν τη reception ή το maintenance κομμάτι για διάφορες αλλαγές που θέλει να κάνει. Τέλεια. Άρα, η SuiteBat συνδέεται με το PMS που μπορεί να χρησιμοποιεί. Βεβαίως. Η SuiteBat συνδέεται με το PMS. Έχουμε συνδέσεις παγκοσμίως με τα μεγαλύτερα κανάλια, αλλά και με μικρά. Αυτό δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στους ξενοδόχους, γιατί μπορούν να έχουν και προσωποποιημένα μηνύματα. Δηλαδή, έρχεται ένας πελάτης στο δωμάτιο και ξεκινάει «Καλημέρα σας, κύριε Καρατζήμα», τον έχει αναγνωρίσει δηλαδή. Στέλνει τα push και τα pop-up notifications, όπως σας είπα, αναλόγως γνωρίζοντας πότε θα φύγει ο πελάτης και πότε θα έρθει. Άρα τα στέλνει σε στοχευμένες ώρες. Και επίσης μπορεί ο πελάτης να δει το λογαριασμό του από εδώ πέρα, να κάνει check-out κατευθείαν. Έχουμε, ξέχασα να σας το πω αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι. Υπάρχουν self-check-in και self-check-out contactless κομμάτια και αυτά μπορούμε να το κάνουμε. Όπως είναι εδώ πέρα ένα παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο, το οποίο μπορεί ο πελάτης να συμπληρώσει τα στοιχεία του. Πώς να τα συμπληρώσει, θα μου πείτε, είναι μέσα στο δωμάτιο. Όχι, δίνουμε όλη αυτή την παρουσίαση και σε κινητό. Άρα, ό,τι είδατε, το δίνουμε και σε mobile, όχι application, σε web link, το οποίο δεν χρειάζεται ο πελάτης να το κατεβάσει και μετά να το διαγράψει, γιατί βλέπουμε ότι το download rate είναι πολύ χαμηλό. Άρα, την έχει όλη την πληροφόρηση ο πελάτης του ξενοδοχείου αυτή πριν καν έρθει στο κατάλημα. Αυτό που κάνουν πολλοί συνεργάτες μας είναι στο thank you email που στέλνουν σε μια κράτηση, έχουν και το link και ο πελάτης στο κινητό του μπορεί να δει όλη αυτή την παρουσίαση, άρα να ξέρει τι μπορεί να κλείσει, τι παροχές έχει, τα πάντα. Μίλτο, υπάρχει εδώ πέρα μια ωραία ερώτηση που συνδέεται και με τον κύριο Μπλάτζιο. Εάν στο SuiteBat μπορούμε να συνδέσουμε πάνω έξυπνες τηλεοράσεις, π.χ. έξυπνες συσκευές που υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο και να μπορεί να τις διαχειρίζεται ο πελάτης μέσα από το tablet. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ήθελα να επεκταθώ τόσο πολύ, αλλά μια και μου δίνετε την ευκαιρία θα το πω. Έχουμε ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούν το Internet of Things που λέμε, τα οποία κουμπώνουν εφαρμογές πάνω στο tablet, όπως είναι ένα ξενοδοχείο εδώ πέρα στο Βερολίνο. Βλέπετε, τα design είναι εντελώς διαφορετικά. Ο καθένας το κάνει customized όπως θέλει. Θα σας δείξω εδώ πέρα, έχουν ένα κουμπάκι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και πολλά άλλα, το οποίο είναι how to handle your room, όπου κατευθείαν μέσα από το tablet μπορούμε να ελέγξουμε το air condition, τα φώτα, να ενημερώσουμε το housekeeping, την τηλεόραση, ό,τι θέλετε. Δηλαδή, εμείς μπορούμε πολύ εύκολα να κουμπώσουμε με διάφορες εφαρμογές. Τέλεια. Okay. Λοιπόν, θα προχωρήσω με τις ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει εγώ και αυτές που έτσι θέτουμε και στους υπόλοιπους ομιλητές. Μίλτο, εσύ είσαι ειδικός λοιπόν στο κομμάτι που αφορά, ας το πούμε έτσι, το guest experience. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας και με όσους μας παρακολουθούν για το πώς να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα? Βεβαίως. Ναι. Αν παρούσα να συνοψίσω τις συμβουλές που θα έδινα, θα τις έβαζα σε τρεις κατηγορίες. Ένα είναι το digitalization, δηλαδή ελληνικά ψηφιοποίηση. Είναι κάτι το οποίο έρχεται. Εγώ το συγκρίνω από μερικές φορές όπως 20 χρόνια πριν φτιάχναμε websites. Ήταν κάποια ξενοδοχεία τα οποία ήταν τα πρώτα τα οποία φτιάχναν websites, κάποια άλλα τα οποία λέγανε «Εντάξει, δεν χρειάζεται». Αναγκαστικά όλοι φτιάξαν ένα website. Άρα το digitalization ήρθε και θα μείνει. Αναγκαστικά θα πρέπει πολλά κομμάτια του ξενοδοχείου να ψηφιοποιηθούν. Είτε είναι σε online μορφή μέσω tablet, είτε είναι μέσω integrations. Πάντως, πολλά κομμάτια πλέον θα πρέπει να γίνουν digital, γιατί ο κόσμος τα θέλει digital. Είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή. Άρα, είναι αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, θα έλεγα ότι είναι το κομμάτι που προϋπήρχε, που είπα πριν, του κορονοϊού, της οικολογικής συνείδησης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό το eco-friendly. Να βάλουμε, δηλαδή, το ταμπελάκι eco-friendly στο ξενοδοχείο μας. Εννοείται ό,τι κάνουμε το οποίο καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, είτε είναι από λιγότερες εκτυπώσεις, είτε είναι από λιγότερους καθαρισμούς, είτε είναι από υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε, είτε βιολογικά προϊόντα, όλα κολλάνε στο κομμάτι το οποίο να είμαστε οικολογικό ξενοδοχείο.
Και ένα τρίτο το οποίο θα έλεγα είναι αυτό το οποίο ήδη μου είπες, είναι τα integrations, δηλαδή οι συνέργειες. Τι συνέργειες κάνουμε πλέον, γιατί οι ξενοδόχοι έχουν ένα πολύ καλό προϊόν, φτιάξαν ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο και ξέρουν να διαχειρίζονται τη διαμονή. Δεν είναι όμως μόνο το κομμάτι της διαμονής, βλέπουμε ότι υπάρχουν OTAs, οι οποίοι γίνονται κρατήσεις, site τα οποία κάνουν bookings, PMS, rate parity, rate shopping, tablets, όλα αυτά πρέπει κάπως να συνδεθούν. Το Internet of Things, ας πούμε, είναι το κομμάτι του μέλλοντος. Πώς θα συνδέσουμε τα κομμάτια του δωματίου, τηλεόραση, παραγγελιοληψίες, όλα έτσι ώστε να γίνονται πιο αυτοματοποιημένα με διάφορες συνέργειες. Αυτά θα συνόψιζα εγώ σαν κεντρικά. Θέλω να σου κάνω άλλη μία ερώτηση. Ήταν η ερώτηση την οποία είχαμε πάρει σε προηγούμενο webinar. Δεν είχαμε προλάβει να την απαντήσουμε, αλλά νομίζω τώρα ταιριάζει πάρα πολύ και δεν ξέρω αν εσύ θα ήθελες να μας βοηθήσεις. Μία κυρία είχε ρωτήσει ότι ωραία όλα αυτά με το digitalization και το contact free και όσο γίνεται το προσωπικό να μην έχει επαφή με τον πελάτη. Λέει όμως είμαστε στην Ελλάδα και αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την Ελλάδα σε αντίθεση με πολλούς άλλους προορισμούς που πιθανόν και εσύ να έχεις έτσι καλή εμπειρία στο εξωτερικό, δεν υπάρχει αυτό το hospitality, η ζεστασιά στην επικοινωνία, η ανάγκη για επικοινωνία. Mm-hmm. Επομένως, κάποιος όταν π.χ. επισκέπτεται μία δυτικοευρωπαϊκή χώρα, έχει συνηθίσει σε αυτό το απρόσωπο και σε αυτό το fully digital. Ενώ όταν έρχεται στην Ελλάδα, ίσως να θέλει αυτή, μιλάω για προ-κορονοϊό, να έρχεται γιατί θέλει αυτή τη ζεστή επικοινωνία, θέλει αυτό το hospitality. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει κάποια μέση λύση, κάτι που θα μπορούσε να ισοβαθμίσει τέλος πάντων επικοινωνία και digitalization. Βεβαίως. Θα συμφωνήσω με την κυρία που έκανε την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά? Και εμείς έχουμε πολλούς πελάτες, έχουμε πολλά μικρά καταλήμματα, πολλά μικρά μπουτί καταλήμματα, τα οποία βασίζονται στην προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη και πολύ καλά κάνουν. Ποια είναι η διαφορά? Η σωστή λειτουργία του digitalization, της ψηφιοποίησης, εγώ θα μιλήσω για τη δική μου εταιρεία, η σωστή χρήση του tablet που έχουμε εμείς, είναι συμπληρωματική στην προσωπική επαφή με τον πελάτη. Δηλαδή, τι γίνεται? Εμείς τα tablet βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο, όπου ο πελάτης τι παρατηρούμε? Αφού κάνει check-in, πάει στο δωμάτιο και κλείσει την πόρτα, δεν έχει πλέον την επαφή ο ξενοδόχος να του μιλήσει ή να του ενημερώσει ότι πει κάποια πράγματα. Θα τα δει όμως όλα μέσα από το tablet, θα ενημερωθεί και εκεί πάνω μπορεί να επικοινωνήσει, γιατί πολλά από αυτά είναι requests. Δεν είναι απαραίτητα ότι κάνει άμεση κράτηση. Έχουμε και τη δυνατότητα αυτή. Είναι request. Θα επικοινωνήσει για να μάθει περισσότερες πληροφορίες ή να προχωρήσει σε κάτι άλλο. Άρα, κουμπώνουμε στο κομμάτι το during stay εντός του δωματίου. Εννοείται και ο πελάτης θα μιλήσει, ο ξενοδόχος θα μιλήσει με τον πελάτη, αλλά όταν είναι απομονωμένος, χάνει αυτή την επαφή. Και δυστυχώς κιόλας, στη σήμερα εποχή, θα σας κρύβω ότι καλά είναι αυτά που λέμε, αλλά ο κόσμος απομονώνεται όλο και περισσότερο. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες και φαντάζομαι ότι με όλα αυτά τα ξενοδοχεία που έχετε στο εξωτερικό έχεις μια έτσι πολύ διαφορετική και ναι, βέβαια. Εικόνα από όλα αυτά τα οποία εμείς εδώ πέρα περιμένουμε μάλλον ότι θα ζήσουμε. Mm-hmm. Εγώ εδώ βλέπω την εικόνα του κύριου Μπλάτζιου λίγο παγωμένη. Κύριε Μπλάτζια, είστε μαζί μας? Το κάνω mute. Είστε μαζί μας? Φυσικά. Εδώ σας δείχνω ένα λεπτάκι, σας δείχνω το κομμάτι της συνδρομής των newspaper και περιοδικών που έχουμε. Μπορεί ο πελάτης επίσης να διαλέξει παγκοσμίως σε διάφορες γλώσσες πολλά περιοδικά και εφημερίδες και να τα διαβάσει κατευθείαν από το tablet. Τέλεια. Λοιπόν, Μίλτο, έχω και εσένα την τελευταία ερώτηση από μένα που αφορά για τα επόμενα σχέδια της Sweetpad. Βεβαίως. Τα επόμενα σχέδια της Sweetpad. Προφανώς και εμείς δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε διάφορα πράγματα, αλλά δουλεύουμε σε πάρα πολλά κομμάτια. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι τελειοποιούμε το Internet of Things που έχουμε, έτσι ώστε να κουμπώνουμε με διάφορες λειτουργίες εντός του δωματίου και να μπορούμε να παρέχουμε στον πελάτη μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση διαχείρισης του δωματίου. Και επίσης τελειοποιούμε το check-in, self-check-in και self-check-out, έτσι ώστε ο πελάτης πριν καν παρουσιαστεί στη ρεσεψιόν να έχει κάνει check-in ή να κάνει check-out πολύ εύκολα και να μην περνάει καν από τη ρεσεψιόν. Αυτό όμως το νέο που μπορώ να πω είναι ότι ξεκινάμε μια νέα υπηρεσία σύντομα που λέγεται Sweetcast, όπου μπορούμε κατευθείαν να προβάλλουμε, είναι σαν το Chromecast, μπορούμε να προβάλλουμε στην τηλεόραση του ξενοδοχείου
ό,τι επιθυμούμε από το κινητό. Δηλαδή, ο πελάτης συνήθως έχει κωδικούς Netflix ή Amazon Prime στο κινητό του ή ένα YouTube, ό,τι θέλει, μπορεί να το περάσει κατευθείαν και να το κάνει cast, να το προβάλλει στην τηλεόραση του ξενοδοχείου. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίλτο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε και σε ευχαριστώ που έτσι ήσουν ανοιχτό σε ερωτήσεις που δεν σε είχα προετοιμάσει. Έτσι, καθώς συζητούσαμε. Κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο κομμάτι του Q&A. Βλέπω διάφορες ερωτήσεις από το κοινό. Κύριε Μπλάτζια, θέλω να περάσω σε εσάς. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες, για μένα, αρκετά δύσκολες ερωτήσεις και σχόλια. Εγώ θα τα διαβάσω και θα μου πείτε εσείς πώς να τα χειριστούμε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ πέρα ένας φίλος μας λέει, τα φίλτρα ενεργού άνθρακα σε ένα κλιματιστικό που δεν είναι καινούριο, τι διάρκεια ζωής έχουν? Και αν έχουν τα χρόνια το αλλάζουμε, αναφέρομαι πέρα από το καθαρισμό του κλιματιστικού. Δεν ξέρω αν η ερώτηση αυτή είναι... Χαίρομαι που υπάρχει τελικός χρήστης κλιματιστικού μηχανήματος που ξέρει τα φίλτρα ενεργού άνθρακας. Οι περισσότεροι με την αποσυσκευασία του κλιματιστικού τα πετάνε. Πώς άχρηστα. Λοιπόν, τα φίλτρα ενεργού άνθρακα έχουν μπαίνουν σε κάθε κλιματιστικό για συγκεκριμένο λόγο και την κατακράτηση. Παρ' όλα αυτά, εξαρτάται από τον κατασκευαστή, κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται. Τώρα δε, με τη νέα κατάσταση, καλό θα ήταν να αλλάζονται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Ωραία, κατάλαβα. Υπάρχει εδώ ένα ακόμα σχόλιο. Θα το διαβάσω. Λέει, η κυκλοφορία αέρα έχει μειωμένη δυνατότητα ελέγχου υγρασίας και μειωμένο έλεγχο άνεσης του πελάτη. Επιπλέον απαιτεί μεγαλύτερο κόστος φίλτρανσης, υψηλότερο βαθμό φίλτρανσης και συχνότερη αντικατάσταση. Ο φρέσκος αέρας είναι απαραίτητος και όχι ακριβότερος σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Θα θέλατε να σχολιάσετε κάτι πάνω στο? Ναι, είναι μια επισήμαση η οποία είναι συγκλίνει σε αυτά που λέω, ότι το κλειδί για τη νέα κατάσταση είναι η εισαγωγή φρέσκου αέρα από το περιβάλλον. Δεν είναι κάτι άλλο. Πράγματι, με κυκλοφορία μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα. Και σκέφτομαι πιο πολύ τους γραφειακούς χώρους πια, τους κοινόχρηστους χώρους πια, εκεί που θα έχεις κόσμο και τα σταγονίδια αυτά κατά την κυκλοφορία θα πηγαίνουν στο μηχάνημα και το μηχάνημα θα φροντίζει, γιατί έτσι είναι η κατασκευή του, για τη διασπορά του. Γιατί ένα κλιματιστικό μηχάνημα φυσάει κατά διάφορες έννοιες για να μπορεί να σπείρει και να σπρώξει αέρα σε ένα χώρο. Άρα φαντάζεστε τώρα αυτά τα σταγονίδια, άμα πάνε σε μια κυκλοφορία μηχανήματος, τι διασπορά θα έχει μετά. Ναι, θέλουμε φρέσκο αέρα. Θέλουμε φρέσκο αέρα προκλιματισμένο. Όσο και το πίστο. Είτε μηχανικά, είτε φυσικά. Με το άνοιγμα ενός παραθύρου. Κατάλαβα. Εμείς είμαστε του, στην ΕΛΤΖΙ είμαστε του μηχανικού. Έτσι. Καλά κάνετε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Υπάρχει μια ερώτηση, η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί από εσάς. Αφορά για το κόστος. Αν, ας πούμε, κάποιος θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές φέτος το καλοκαίρι, μπορούμε να δώσουμε μια τάξη μεγέθους? Όχι αναγκαστικά συγκεκριμένα. Όσον αφορά τι? Για τον εξαερισμό φαντάζομαι ότι είναι. Α, μάλιστα. Γιατί αυτό είναι το θέμα που πονάει πιο πολύ τώρα. Ακούστε. Ο κόστος. Μία αίθουσα 700 τετραγωνικών εστιατορίου, μεγάλου ξενοδοχείου όμως, περίπου θα συγκεντρώσει γύρω στα, βέβαια με μια διασπορά, γύρω στα 500 επί 250 επί. Χρειάζεται περίπου 13-14.000 κυβικά την ώρα συνολικά για την αίθουσα αυτή, δηλαδή φρέσκου αέρα. Χρειάζεται λοιπόν μια κεντρική κλιματιστική μονάδα και μια εξωτερική μονάδα VRF της LG. Αυτό το πράγμα θα κοστίσει σαν μηχάνημα, χωρίς τις εγκαταστάσεις, γύρω στα 15 με 20.000 ευρώ. Εντάξει, μεγέθους. Έχει να κάνει πάντα με την έκταση του κοινόχρηστου χώρου, του εστιατορίου, της ρεσεψιόν, του λόμπι, όλα αυτά. Yeah, μεγάλο, όπως... μικρό. Και όπως είπαμε και στην ίδια την παρουσίαση, σε έτσι ένα average μέσο όρο, συνήθως
σε 2 χρόνια έχει γίνει η απόσβεση της επένδυσης από το κόστος που εξοικονομούμε στην κατανάλωση της ενέργειας. Ναι, θα ήθελα να πω εδώ μια παρατήρηση βέβαια. Εδώ δεν μιλάμε για απόσβεση, εδώ μιλάμε για ανάγκη. Για επιπλέον ανάγκη. Δεν θα κάνεις απόσβεση γρήγορα. Τι απόσβεση να κάνεις, αφού μεγαλώνεις τη δαπάνη. Μεγαλώνεις την ενέργεια, την αυξάνεις. Αλλά είναι ανάγκη να αυξηθεί η ενέργεια αυτή, γιατί πρέπει να μπει φρέσκος αέρας. Εξοικονόμηση πετυχαίνεις εκεί που θα αντικαταστήσεις το λέβητα για να βάλεις την αντιθερμότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση και η διόρθωση που κάνατε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και το τελευταίο μας live. Πριν περάσω σε ευχαριστίες και σε κλείσιμο, θα ήθελα έτσι ως παράδοση να απευθυνθώ στον κύριο Αντωνάκο και να τον ρωτήσω αν ο ίδιος θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας κάποιο σχόλιο ή κάποια τοποθέτηση πάνω σε όλα όσα συζητήσαμε σήμερα. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Πλάτη για την παρουσίαση. Τον κύριο Πλάτη τον είχαμε μαζί μας και στο 100% Hotel Workshop Tour του 19. Είναι πάντα to the point και κάνει τις τεχνικές λεπτομέρειες να είναι εύληπτες στο κοινό. Είμαι σίγουρος ότι η LG έχει λύσεις και λόγω παράδοσης της εταιρείας τα λοιπά θα βρει και ακόμα περισσότερες καθώς θα διευκρινίζονται και κάποια πράγματα, γιατί φαντάζομαι και όλη η ιστορία με τα φίλτρα και με τα κλιματιστικά έχει έναν δρόμο μπροστά της για να έχουμε συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Θέλω σίγουρα να ευχαριστώ τον κύριο Καρατζήμα. Συντάσσομαι απόλυτα με τον Ατεντή, ο οποίος έγραψε ότι εντυπωσιάστηκε από τη λύση του ΙΚΠΑΤ και εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Συγχαρητήρια, κύριε Καρατζήμα, και στην εταιρεία. Είναι πραγματικά καταπληκτική λύση. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σε συνέχεια και του σχολείου που κάναμε σε σχέση με την προσωποποιημένη επικοινωνία, έχει προβλεφθεί ή υπάρχει δυνατότητα αυτή η προσωποποιημένη επικοινωνία να γίνεται όχι μέσω απλώς μηνύματος, αλλά με προσωπική επαφή στον βιντεοκλήση, δηλαδή θέλω να μιλήσω με τον ξενοδόχο, να μπορώ να μιλήσω μέσα από την εφαρμογή, ας πούμε. Οπότε εκεί να λυθεί το ζήτημα της προσωποποιημένης επικοινωνίας. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και ομολογώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το feature. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε. Γενικότερα είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στο innovation και αλλάζουμε συχνά πολλά πράγματα, δεν μένει το προϊόν όπως είναι. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα και εγώ να το δω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το live, γιατί σημαίνει ότι και την πλευρά του ξενοδόχου θα πρέπει να υπάρχει ένα αντίστοιχο tablet ή ένα αντίστοιχο εργαλείο το οποίο να μπορεί να μιλήσει. Βέβαια, μπορούμε πολύ εύκολα να συνδεθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στο WhatsApp κατευθείαν του ξενοδόχου. Αλλά ναι, έχετε πολύ καλή ερώτηση. Okay, ωραία. Χαίρομαι λοιπόν γιατί σήμερα δώσαμε πάλι πρακτικές και ουσιαστικές λύσεις και καινοτόμες. Πραγματικά, έχω αυτή την αίσθηση τελειώνοντας την προσημερινό session, Σουζάνα. Κλείνοντας, θέλω απλά να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση που προήλθε και από τις χθεσινές συζητήσεις. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα ούτως ή άλλως ήρθαν για να μείνουν. Δηλαδή, νομίζω και οι ξενοδόχοι, όσο και αυτή τη στιγμή που όλοι κάνουμε έτσι, μια ανάλυση κόστους και έναν προγραμματισμό με αβέβαια έσοδα, δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλά η έννοια της περαιτέρω επένδυσης, αλλά νομίζω ότι σε κάποια πράγματα μας βοηθάει αυτή η κατάσταση να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μην την αντιμετωπίσουμε σαν κάτι πρόσκαιρο, αλλά σαν κάτι πιο μόνο. Διότι ακόμη και αν θεωρητικά έχουμε ένα εμβόλιο μετά από ένα χρόνο, ας πούμε, όλος αυτός ο φόβος που δημιούργησε ο ιός δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον επισκέπτη μας, συστήματα υγιεινής. Άρα νομίζω ότι και αυτά που είπε ο κύριος Μπλάτζιος, αλλά και η εφαρμογή της ΟΥΠΑΤ, είναι με όχημα και με όραμα στο μέλλον και όχι στην πυροσβεστική αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Άλλωστε, μου έκανε εντύπωση ένα σημείο που ανέφερε χθες ο κύριος Μπρατσόλιας, νομίζω, ή ο κύριος Καλιάς, νομίζω ο κύριος Καλιάς από την Βόστρια, ότι έχει παρατηρηθεί, παραδείγματος χάρη, ότι στα ξενοδοχεία το 85% των επιμολύνσεων βασίζονται σε αστοχίες του ανθρώπινου παράγοντα.
Άρα, ανεξάρτητα αν υπάρχει ο κορονοϊός ή δεν υπάρχει, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε πιο υγιεινό τον τρόπο λειτουργίας μας. Και οι σημερινές δύσεις μας έδωσαν και μια κατεύθυνση σε αυτό. Κλείνοντας, θέλω απλά να κάνω μια αναφορά που δεν το είπα στην αρχή, ότι εχθές παρουσιάσαμε τον κύριο Καλιά από την Τύπο Οστρία, που μας παρουσίασε ένα καινούριο σχήμα πιστοποίησης ξενοδοχείων, το κόβηση. Είναι αλήθεια ότι παρουσίασαμε τον κύριο Καλιά, διότι τέλος πάντων υπήρξε και η έγκαιρη επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα πιστοποιητικά που είναι σε εξέλιξη. Διαβάζω, ας πούμε, για την Swiss Approval ότι έχει ρημάσει κάτι. Την Bureau Veritas, νομίζω, σε συνεργασία με τον Όμιλο Accor επίσης. Άρα, υπάρχουν κάποια πιστοποιητικά τα οποία επεξεργάζονται την κατάσταση. Νομίζω ότι αυτά θα βοηθήσουν όχι μόνο για να υπάρχει μια πιστοποίηση, άρα ο επισκέπτης να βλέπει ότι κάποιος τρίτος σε αξιολόγησε, αλλά θα βοηθήσουν και τους ίδιους τους ξενοδόχους να τους δώσουν απαντήσεις σε κάποιες λεπτομέρειες, πώς κάνω αυτό, πώς κάνω εκείνο κτλ. Άρα λοιπόν, έχουμε έναν πολύ πυκνό χρόνο μπροστά μας, περιμένουμε πράγματα, θα εξελιχθούν. Ελπίζω ότι εμείς με το 100% Hospitality Online Week συνεισφέραμε σε αυτό το δημόσιο διάλογο και θα συνεχίσουμε σε 100% όπως θέλουμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο φιλοξενούμενους μας σήμερα και σένα, Σουζάνα, ιδιαίτερα. Θεωρώ λόγο σε σένα για το κλείσιμο. Θέλω όμως να σας κάνω και εγώ μια έτσι ερώτηση. Δεν την περιμένω. Είναι δύσκολη, ε. Θα έκπληξη. Για τον Άκο, να περιμένουμε κάτι καινούριο από την 100% Hotel Show. Ενώ πάντα σχετικά με όσα ζήσαμε την τελευταία εβδομάδα όλοι μαζί εδώ στα live. Κοίταξε, Σουζάνα, θα σου πω. Όπως έχω πει πολλές φορές, το λέω από την αρχή που ξεκίνησε το 100% Hotel Show, όσοι μας παρακολουθούν το έχουν καταλάβει ότι έτσι λειτουργούμε. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε απλά μια έκθεση. Δηλαδή, φέραμε 200 εκθέτες, φέραμε και 10.000 επισκέπτες να συναντηθούν μεταξύ τους και οκ. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε έναν ρόλο σαν ένας οργανισμός που πρέπει να ερευνά, να αντιμετωπίζει την κατάσταση, να βγάζει συμπεράσματα, να δίνει κατευθύνσεις στο industry ευρύτερα. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε το 100% Hotel Workshop Tour, γι' αυτό το 100% Hotel Show έχει ένα blog με αρθρογραφία, έχει το 100% Hotel Product Directory. Άρα λοιπόν μια σειρά από πράγματα που δείχνουν ότι είμαστε σε ένα μόνιμο αναβρασμό. Είναι αλήθεια ότι από το ξεκίνημα αυτής της ιστορίας ήμασταν και εγώ και οι συνεργάτες μου σε μια διαρκή επικοινωνία για το τι θα κάνουμε, πώς θα συνεισφέρουμε, τι μπορεί να γίνει, ώστε να μην είμαστε απόντες, αντιθέτως να έχουμε ένα δημιουργικό ρόλο. Και έτσι βγήκε η 100% Hospitality Online Week. Προφανώς επεξεργαζόμαστε καινούργια πράγματα. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποια πράγματα που θα είναι η συνέχεια, το follow-up, θα έλεγα, αυτής της Hospitality Online Week, με στόχο να συνεχίσουμε την ενημέρωση. Φαίνεται ότι το digital περιβάλλον είναι μια καινούργια τάση στην επικοινωνία, είναι ξεκάθαρο αυτό. Παίρνουμε και τα μηνύματα από τις διεθνείς εκδηλώσεις, πώς χειρίζονται ανάλογες καταστάσεις. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που επεξεργαζόμαστε. Ελπίζουμε ένα τμήμα από αυτά να μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε και σχετικά άμεσα. Ένα δεύτερο τμήμα που το έχω πολύ συγκεκριμένα στο μυαλό μου, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε και τι θα γίνει με την τουριστική σεζόν, αλλά επίσης θα υπάρχει ένα επίσης πολύ σημαντικό επόμενο βήμα. Τέλεια. Αναμένουμε λοιπόν για τα επίσημα νέα, για τις επίσημες ανακοινώσεις. Κάπου εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής ημέρας, του σημερινού live, αλλά και γενικά κλείνουμε, τουλάχιστον για το πρωινό session του Hotel Innovation, κλείνουμε τις εκπομπές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν όλες αυτές τις ημέρες μαζί μας. Κάποιοι από εσάς ήσασταν κάθε μέρα μαζί μας, έτσι αναγνωρίζω τα ονόματα πλέον στο Q&A, επειδή ήταν με όνομα επίθετο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να σας δώσαμε ουσιαστική γνώση, συμβουλές, έμπνευση. Η αλήθεια είναι ότι το δικό σας το feedback είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, και σε μένα την ίδια προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και στην ομάδα του 100% Hotel Show ή Hotelier Academy, μιλήστε μας, πείτε μας πώς σας φάνηκαν αυτά που ακούσατε, αυτά που είδατε. Πείτε μας αν θέλετε να έχουμε κάτι καινούριο, να σας φέρουμε, να μάθετε. Λοιπόν, αυτά δεν σας τρώω άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε λοιπόν το Hotel Innovation Virtual Event, οργανωμένο από την 100% Hotel Show και με την επιμέλεια της Hotelier Academy. Σήμερα μαζί μας ήταν ο Μίλτος Καρατζή μας από την Sweetpad και ο κύριος Βάιος Μπλάτζιος από την LG. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Καλή συνέχεια, καλή σεζόν σε όσους, ελπίζω να είμαστε πολλοί σε όσους ανοίξουμε και δουλέψουμε, βάζω μέσα και τον εαυτό μου. Ήταν η Σουζάννα Θεοδωρίδου από την Greek Addict. Αυτά, σας χαιρετώ. Γεια σας.